Αχ, πέρασαν τα χρόνια, Κώστα. 45 ολόκληρα χρόνια. Κάθε φορά που περνάω αυτή την πόρτα, κάτι με πιάνει, ρε παιδί μου. Κάτι με πιάνει εδώ μέσα. Κατεβαίνουμε, κύριε Κώστα. Εντάξει, μην βιάζεις, θα προλάβουμε. Πω, πω, δεν βλέπω την τύφλα μου εδώ μέσα, βέβαια, είμαι σε κανένα φως. Πού να βρεις τον κατήφορο τώρα. Το βρήκαμε. Εδώ είναι, στη θέση του. Μην το χτυπάς, μην το χτυπάς, θα διαλυθεί. Άντεξε τόσα χρόνια εδώ μέσα. Αρνητικό είναι, κύριε Βουτσά. Δεν είναι κοιμούν για το Φαραώ. Καμιά 202 χρόνια ακόμα αντέχει. Ο κατήφορος είναι η πρώτη ταινία στο φαίνο. Όχι, η δεύτερη ταινία είναι. Αλλά πολύ σφαλιάρα, ρε παιδί, πολύ σφαλιάρα. Ο Μπίσμυρας, ε. Μπίσμυρα, σταμάτα. Αυτό δεν γίνεται. Όχι, για να το παίξουμε σε μένα το παιχνίδι, κατάλαβες. Άρε, φιλοπίμην φίνο. Γράψαμε ιστορία, σου λέει. Εμείς την τρέλα μας κάναμε. Τρέλα, που γράψει ιστορία όμως. Εσύ, Νίκο, να πάρουμε και τα κορίτσια μαζί μας. Ποια κορίτσια? Αυτά είναι τα κορίτσια, φίλοι μου, ε. Τελικά, πώς ταινίες κάνεις το φίνο? Καμιά τριανταριά, που να θυμάμαι, δεν ξέρω. Με την πάροδο του χρόνου, το αρνητικό του κατήφορου και όλο γενικά των ταινιών αρχίζει να λιώνεται λόγω της ευαισθησίας του υλικού. Πράγμα που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και την ολική του καταστροφή. Ελάτε. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Βουτσά. Καλημέρα, Δεσποινίδη μου. Καλημέρα. Δεν μιλείς εδώ στο γραφείο, θα γίνει δουλειά. Όχι, θα πάμε πιο πάνω. Και δεν μου λες, αφού είπες ότι το φιλμ κρατάει 200 τόσα χρόνια, τι χρειάζεται να το ψηφιοποιήσουμε. Ναι, μωρέ, αυτό, ναι. Η κεφαλή του σκάνερ, σε αυτή την περίπτωση ένα Northlight 2, σαρώνει καρέ-καρέ το αρνητικό σε τόσο υψηλή ανάλυση, που θα επέτρεπε ακόμη και τη μεταφορά της ψηφιοποιημένης εικόνας πάλι σε αρνητικό, αφού προηγηθεί φυσικά το καθαρισμά της. Στεγνό καθάρισμα, ε! Όχι. Ψηφιακό. Ρε, εσύ κοίτα πώς ήμουν, ρε. Μπουμπούκι ήμουν, πω, πω. Ο σταθμός PF Clean επεξεργάζεται τις πληροφορίες του North Light και διευκολύνει τον εντοπισμό της φθοράς στο χειροκίνητο καθαρισμό. Κοίτα, ρε, σκουπιδαριό που έχει το πλάνο μέσα. Να σε πάω. Μπορούμε να το πάρουμε λίγο εδώ στο μαγουλάκι, ε? Μπράβο, κοπέλα μου. Όλα τα μηχανήματα είναι τελευταία τεχνολογία και έτσι μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όχι, όχι εδώ. Εδώ θα έρθουμε αργότερα. Πάμε, ναι. Πάμε εδώ. Μπούμε εδώ, μέσα. Στην επόμενη, στην κίτρινη. Κύριε Ράμογλου. Τι θέλεις να μισκοκίσεις, ρε. Κύριε Ράμογλου, λέω. Α, ναι, τι θέλεις. Ράμογλου. Κοίταξε πως είμαστε όλοι τότε αδυνατούλιδες. Όχι, κύριε Ράμογλου, με ενοχλείτε. Τι λέτε, πράγμα. Τώρα και η διόρθωση των χρωμάτων, που γίνονται παλιά με ζελατίνες και φίλτρα, γίνεται και αυτή ψηφιακά. Κύριε Ξαρχόπουλο, θέλουμε να μας ακούσετε. Εκείνο το βράδυ μας έλειπε ένας, όπως σας είπα, και δεν ήμασταν όπως πρέπει, καταλάβατε. Πού πω, χαϊλίκια. Τι είναι αυτά, ρε. Εσείς. Χόλι μου το κάνετε εδώ μέσα, ρε. Μπράβο. Λαμπίκο το κάνετε, ε. Θέλετε να δείτε μερικά πριν και μετά? Ναι, ναι, βάλε, βάλε να δούμε. Ζαχαρίας. Βεβαίως, βεβαίως. Λυπάμαι, Γιώργο, αλλά δεν γίνεται. Λυπέτη, κοριτσάκι. Γεια σου. Γεια το καπέλο. Η κυρία μου το χάρισε. Ας είναι καλά η Καϊδένη. Εσύ, γι' αυτό που είπες, θα τιμωρηθείς πολύ σκληρά. Όπου κάτι πράγματα. Εμείς, πρώτη φορά το είδαμε. Αυτό να μου πεις. Δεν είμαστε Νικολάκη. Πολύ καλή δουλειά, ε. Πώς θα θέλει να καθαριστεί έτσι μια ταινία? Ανάλογα. 80 με 100 ώρες. Πω, 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 πω. Η ψηφιακή εικόνα μπορεί να μεταφερθεί ξανά όπως εδώ σε φιλμ ή σε βίντεο υψηλής ανάλυσης ή σε κασέτες data, δηλαδή δεδομένων. Η Graal διαθέτει μια βιβλιοθήκη δεδομένων τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να αποθηκεύσει όλο τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Βάγκος δεν βγάζει τίποτα, Αντρέα. Τι θες να κάνω? Να την πάρεις τηλέφωνο.
Αφού μόλις ακούει τη φωνή μου, το κλείνει. Μην με βαφέλεις φωνή, άμα το σ' ακούω. Τι, δεν το είπα καλά? Όχι, εσείς καλά το είπατε, απλά θέλει λίγο καθάρισμα. Με τρελάνετε, καθαρίζετε και τον ήχο. Αρνητικό είναι και αυτό. Με τον καιρό πιάνει λίγη μάκα. Μετά, και δεν βγάζει τίποτα, τρέα. Τι θες να κάνω, να την πάρεις τηλέφωνο? Και εδώ επεμβαίνουμε ψηφιακά για να αφαιρέσουμε το θόρυβο και να ομαλοποιήσουμε τις στάθμες. Να την πάρεις τηλέφωνο, την ξαναπάρεις, να την ξαναπάρεις, δεν μπορεί, κάποτε θα σου μιλήσει. Κάτι θα σου πει. Στο κεβλισσά. Τεχνικό. Δεν κάθομαι πάλι εδώ μέσα. Του D. Γραφικά, μακέτες, τέτοια. Άντε ρε Κώστα, πάμε να φύγουμε, άντε. Πού είπαμε ότι γίνονται όλα αυτά? Στην Κραλ. Κραλ, μάλιστα.